Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήδη γίνεται μεγάλη συζήτηση, το έχετε προσέξει, με αφορμή αυτά που είπατε στην Επιτροπή για ένα διάλογο σας με τον Πρόεδρο, να σταματήσουμε όλοι να κλέβουμε. Τι ακριβώς εννοούσατε, μακαριότατε? Ακούστε, δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά που έχετε πει. Είσαι ερώτηση της Επιτροπής, αν με ενδιαφέρουν τα οικονομικά κλπ. Και αν παρακολουθώ το θέμα των διαβατηρίων, είχα πει ότι οι ευνομούμενες χώρες που δεν έχουν ανάγκη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ, που πουλούν διαβατήρια και πιάνουν δισεκατομμύρια, η φτωχή Κύπρος που έπαθεν τόσα ήταν κακόν να δώσει διαβατήρια μετά από τα κουρέματα που είχαμε και τις τόσες οικονομικές δυσκολίες? Και είπα ως άγισαν εγώ στο ο Προεδρικών, όταν έχω κάποια δυσκολία, πάντοτε με τον Πρόεδρο συζητούμε και το εθνικό θέμα. Και μάλιστα του λέω, Πρόεδρε, κακάντα ψέματα, εν και υπάρχει κλίση του εθνικού θέματος. Οι Τούρκοι θέλουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση λειτουργική, γιατί οι Τούρκοι θέλουν τα πάντα. Άμα βρείτε λύση λειτουργική, πέστε μου το. Και εκείνο που έχω καταλήξει, δεν είναι οι πολλοί που πολεμούν. Σήμερα πολεμάει η τεχνολογία και η οικονομία. Άμα έχουμε χρήματα, και ξέρεις, πρέπει να σταματήσουμε από το να κλέβουμε. Και το είπα σε γενικό βαθμό. Ήθελα να πω. Ήταν μια γενική αναφορά σας δηλαδή αυτή, χωρίς να υπονοείτε κάτι συγκεκριμένο. Ήθελα να πω ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας και ο Προέδρος και εγώ. Διότι έβαλα και τους εαυτούς μας μέσα, και του Προέδρου και το δικό μου. Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι κατάλαβαν το πνεύμα μου. Mm-hmm. Μερικοί έσπευσαν να γράψουν στα site δικά τους ότι παραδέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος, ότι ο Πρόεδρος ο Αρχιεπίσκοπος εγκλέφτης. Όχι δα. Λίγο μυαλό διαθέτομαι. Δεν νομίζω τούτοι που έβαλαν στα Facebook τους ότι εγώ παραδέχτηκα ότι ο Πρόεδρος και ο Αρχιεπίσκοπος εγκλέφτης. Το έβαλα στον πληθυντικό βαθμό. Mm-hmm. Ακριβώς εννοώντας ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και εγώ, ούτε που το φεγγάρι έχουμε πέσει, ούτε εκ Παρισιών ερχόμεθα. Ορίζομαι ότι ένα μέρος του λαού κλέβει και πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας να σταματήσει αυτή η κακοδαιμονία. Πρέπει να κοιτάξουμε την οικονομία του τόπου. Μόνον έτσι μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αντιλούν καλύτερες ημέρες και για το εθνικό θέμα, αν έχουμε οικονομικών υπόβαθρων. Και αν κοιτάξουμε να φέρουμε και οπλικά συστήματα που του IQ τους νεαρούς μας, τους στρατιώτες, είναι ψηλό. Το μορφωτικό επίπεδο των νεαρών μας είναι πολύ καλό. Όταν έχουμε και οπλικά συστήματα σωστά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Αν περιμένουμε ότι θα βρούμε λύση λειτουργική, μακάρι να βρούμε. Αν βρουν, να μου το πούν και εμένα. Άλιστα. Εδώ θα επικεντρωθεί μια προσπάθεια όμως. Αυτό ήταν το πνεύμα το δικό μου. Μάλιστα. Μερικοί δημοσιογράφοι το κατάλαβαν. Εγώ πιστεύω ότι όλοι το κατάλαβαν. Αλλά μερικοί θέλουν να κάνουν τους έξυπνους. Αμέσως ο Πρόεδρος και ο Αρχιεπίσκοπος είναι κλέφτες. Όχι δα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μακαριώτατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα στα χαρακόμματα Βρυξέλλες.